Συνόμενοι συνταξιούχοι, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων Αλληλεγγύης ΔΕΗ στηρίζει τα αιτήματα των εργαζόμενων και συμμετέχει στη σημερινή απεργιακή κινητοποίηση βάζοντας και τα δικά τους αιτήματα. Είναι γεγονός ότι συνταξιούχοι και εργαζόμενοι βιοπαλαιστές, αγρότες και μικροί εμποροβιοτέχνες βιώνουμε την ίδια δύσκολη καθημερινότητα. Τα προβλήματα είναι κοινά για όλες τις οικογένειες που προσπαθούν να βγάλουν το μήνα με τους μισθούς και τις συντάξεις. Η μεγάλη ακρίβεια στα είδη πλατιάς, λαϊκής κατανάλωσης, τα καύσιμα, στο ηλεκτρικό, στη θέρμανση είναι αυτά που ροκανίζουν τους μισθούς και τις συντάξεις και κανένα καλάθι της νοικοκυράς δεν μπορεί να το σώσει. Στα μέσα του μήνα αρχίζουν τα δύσκολα. Εάν βάλουμε μέσα και τις σπουδές των παιδιών και τις συνολικές ανάγκες τους, τότε μιλάμε ότι πρέπει για να καλυφθούν να υπάρχει ένα ακόμα εισόδημα. Φυσικά και η παιδεία δεν είναι δημόσια και δωρεάν, αλλά ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα. Έχοντας υπόψη για το νέο έκτρωμα που φέρνει η κυβέρνηση προς ψήφιση που αφορά την υγεία του λαού, αυτό σημαίνει ακόμα μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση με ολέθριες συνέπειες για ασθενείς και υγειονομικούς. Η απολιγνητοποίηση που αποτελεί βήμα παραπέρα της απελευθέρωσης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας εκτείναξε την ανεργία στην περιοχή στα ύψη και οι νέοι μεταναστεύουν για να βρουν ένα καλύτερο μέλλον. Η Δυτική Μακεδονία έχει 10% μείωση πληθυσμού με βάση την τελευταία απογραφή που αποτελεί και τη μεγαλύτερη από όλες τις περιοχές. Μέσα σε όλα είναι και ο υπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία. Φέρνει πιο κοντά την απειλή ενός γενικευμένου πολέμου στην Ευρώπη. Μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες προσπαθεί ο λαός να τα βγάλει πέρα και από ό,τι διαφαίνεται η κατάσταση θα χειροτερεύει εάν δεν τους φρενάρει ο λαός με τους αγώνες τους.